Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε πίσω σε ακόμα ένα βίντεο. Το σημερινό βίντεο θα είναι ένα βίντεο empties, όπου θα σας δείξω συγκεκριμένα προϊόντα μακιγιάς και προϊόντα περιποίησης προσώπου. Αυτές εδώ πέρα οι δύο κατηγορίες θα είναι που θα ασχοληθούμε σήμερα. Και ας ξεκινήσουμε με τα προϊόντα περιποίησης προσώπου που έχω να σας δείξω. Το πρώτο προϊόν είναι ένα πολύ όμορφο highlighter, είναι της εταιρείας Beauty UK, το οποίο ναι μεν πάνω στη συσκευασία λέει Blush, είναι όμως ένα highlighter το οποίο φοράω και αυτή τη στιγμή με το τελευταίο που έχει απομείνει και φαίνεται πάρα πολύ όμορφο στην κάμερα. Και γενικά είναι ένα οικονομικό highlighter γιατί η εταιρεία Beauty UK έχει οικονομικά προϊόντα. Εάν δεν κάνω λάθος, δεν μπορείτε να την βρείτε στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει στο Amazon σίγουρα και στο eBay, οπότε μπορείτε να την προμηθευτείτε από εκεί ή μπορείτε επίσης να την προμηθευτείτε online από τα Boots. Και είναι στην απόχρωση 5, Peaches and Cream. Το χρησιμοποίησα σε πάρα πολλά tutorial, αλλά δυστυχώς μου έσπασε και δυστυχώς δεν είχα πολύ από το προϊόν ώστε να μπορέσω να το χρησιμοποιήσω. Παρ' όλα αυτά όμως σας το προτείνω ανεπιφύλακτα για να κάνετε πολύ ωραίες λάμψεις στο πρόσωπό σας. Επόμενο προϊόν είναι της εταιρείας Bioten, είναι ένα προϊόν για τα μάτια. Είναι μια κρέμα ματιών η οποία περιέχει χαβιάρι και είναι από τις αγαπημένες μου κρέμες ματιών. Είναι μια κρέμα ματιών που χρησιμοποιώ πάρα πολύ καιρό, γιατί παρόλο που σας φαίνεται μικρή, αυτή η κρέμα έχει μέσα πάρα πολύ προϊόν. Είναι στα 15 ml, αλλά πιστέψτε με ότι σας φτάνει για πάρα πολύ καιρό. Και είναι μια κρέμα η οποία σίγουρα θα ξαναγόραζα για να βελτιώσει την όψη των ματιών μου, να λιένει τις λεπτές γραμμές και να βοηθήσει στην μείωση των σακούλων κάτω από τα μάτια ή των μαύρων κύκλων. Το επόμενο προϊόν που θα σας δείξω είναι μαγικό, είναι της εταιρείας Godali, είναι το Vino Perfect Serum, ένα τέλειο προϊόν, ένα τέλειο serum, είναι για όλους τους τύπους δέρματος, το οποίο κάνει θαύματα στο πρόσωπό σας και αν δεν το έχετε δοκιμάσει, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε, είναι από τα πιο ωραία serum που έχω δοκιμάσει. Η εταιρεία Godali έχει πολύ εκπληκτικά προϊόντα και όποιο προϊόν και αν έχω πάρει δεν με έχει απογοητεύσει καθόλου. Το συγκεκριμένο είναι στα 30 ml. Και το χρησιμοποιούσα πρωί και βράδυ συνεχόμενα από τη στιγμή που το πήρα και έτσι το τελείωσα πάρα πολύ γρήγορα και σίγουρα σε όποια κοπέλα με ρωτάει για σέρουμ θα της πρότεινα αυτό εδώ πέρα κατευθείαν. Το επόμενο προϊόν είναι της εταιρείας Catrice Cosmetics, η οποία ήρθε και στην Ελλάδα, μπορείτε να τη βρείτε σε πολλά καταστήματα. Είναι το 12 ώρες Matte Mousse Makeup, το οποίο δημιουργεί μια τέλεια κάλυψη στο πρόσωπο και είναι από τα makeup που χρησιμοποίησα και δεν άφησα καθόλου ούτε για δείγμα να σας δείξω πώς είναι. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ οικονομικό και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε εάν ψάχνετε ένα makeup που να σας δίνει μια αρκετά καλή κάλυψη και να είναι πολύ οικονομικό. Αυτό εδώ πέρα το Matte Foundation θα σας βοηθήσει να το πετύχετε και είναι και matte και συνήθως τα προϊόντα matte μου αρέσουν πάρα πολύ στο πρόσωπο. Ένα άλλο matte προϊόν είναι της εταιρείας Rimmel, είναι το Stay Matte στην απόχρωση 100 Ivory, το είχα πάρει από την Αγγλία και είναι και αυτό ένα matte προϊόν που σου δίνει καλή κάλυψη αλλά παρόλα αυτά γράφει πολύ ωραία στο πρόσωπο και τέργιζε πολύ όμορφα στην επιδερμίδα μου. Μου έδινε ένα πουδρέ τελείωμα και μια βελούδινη υφή στο πρόσωπο. Είναι πολύ οικονομικό όπως και όλα τα προϊόντα Rimmel και θα σας έχω κάτω πληροφορίες για τα προϊόντα που ίσως μπορείτε να βρείτε όπως είναι και αυτό. Πού μπορείτε να το παραγγείλετε και πού μπορείτε να το προμηθευτείτε. Όλα θα υπάρχουν κάτω στο description box. Μία μάσκα ενυδάτωσης που μου άρεσε είναι η μάσκα εντατικής ενυδάτωσης Nectarine του Κορέ. Είναι μία μάσκα που σου προσφέρει φοβερή ενυδάτωση και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Είναι λεπτόρευστη μάσκα, δεν μένει στο πρόσωπο και κολλάει και το πετρώνει όπως κάνουν πολλές μάσκες. Είναι περισσότερο πιο ενυδατική μάσκα και εγώ μπορούσα να τη χρησιμοποιήσω και δύο φορές την εβδομάδα. Η συσκευασία της είναι στα 18 ml και σου δίνει βελούδινη υφή και ενυδατώνει πάρα πολύ γρήγορα την επιδερμίδα σου με το που τη φοράς και τη βγάζεις. Το επόμενο προϊόν είναι φοβερό, είναι ένα scrub, Mario Badescu η εταιρεία, φοβερή εταιρεία, τη γνωρίζετε οι περισσότερες. Είναι το Almond Honey και είναι στα 118 ml. Αυτή εδώ πέρα τη μάσκα την έχω για πάντα. Δηλαδή από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου να χρησιμοποιεί καλλυντικά και δεν τελειώνει, πιστέψτε με ότι έχει ακόμα κάποια υπολείμματα. Είναι από τις φοβερές μάσκες, μυρίζει υπέροχα, μυρίζει σαν αμαρέτο. Και η εταιρεία Mario Badescu είναι από τις καλύτερες, σου κάνει το scrub,
στο πρόσωπο, το peeling και το πρόσωπό σου μετά δείχνει τέλειο, ψεγάδιαστο, πολύ ενδατωμένο και πάρα πολύ καθαρό. Το επόμενο προϊόν της εταιρείας VC είναι ένα αντιλιακό προσώπου που έχει SPF 30. Δεν έχει χρώμα για τις κοπέλες που ενδιαφέρονται το αντιλιακό τους να έχει κάποιο χρώμα. Το συγκεκριμένο δεν έχει χρώμα, αλλά παρόλα αυτά είναι από τα αντιλιακά που συνιστώ να χρησιμοποιήσετε, γιατί είναι μια λεπτόρευστη κρέμα και παρέχει προστασία κυρίως σε μικρές και λιπαρές επιδερμίδες όπως η δική μου. Είναι στα 30ml, η μάρκα VC είναι μια εγγυημένη εταιρεία και τα αντιλιακά της είναι τα αντιλιακά που προτιμώ συνήθως. Στα high-end τώρα προϊόντα είναι το foundation, το Yves Saint Laurent Le Teint Touche Éclat, το αγαπημένο foundation, το οποίο σίγουρα θα ξαναγοράσω. Είναι εγγύηση αυτό το προϊόν, είναι από τα καλύτερα foundation που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ και αν με ρωτάτε να σας προτείνω ένα high-end προϊόν, είναι αυτό εδώ πέρα. Το λατρεύω και δείχνει τέλεια στην επιδερμίδα, το φοράω και πάνω μου αυτή τη στιγμή και μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα και μόνοι σας. Οπότε σας συνιστώ, εάν βρεθείτε σε κάποιο Yves Saint Laurent σημείο πώλησης, να το δοκιμάσετε και μόνοι σας θα καταλάβετε τη διαφορά που έχει σε σχέση με τα υπόλοιπα foundation. Είναι λίγο τσιμπημένη η τιμή του, αλλά πιστέψτε με ότι εάν το χρησιμοποιήσετε συνετά, θα σας πάρει αρκετό καιρό να το τελειώσετε. Και τέλος, μια ενυδατική κρέμα που χρησιμοποιώ και την τελείωσα είναι τη Lierac. Είναι η Hydra Genist, μια πολύ όμορφη ενυδατική, η οποία έχει ροζέ χρώμα, μου αρέσει πάρα πολύ η συσκευασία της που είναι γυάλινη. Είναι από τα τέλεια προϊόντα ενυδάτωσης, το χρησιμοποιούσα κάθε μέρα και πραγματικά η επιδερμίδα μου έδειχνε φοβερά ενυδατωμένη και είχε φοβερή διαφορά σε σχέση με άλλες ενυδατικές. Σας συνιστώ να τη δοκιμάσετε και να την εφαρμόζετε πρωί και βράδυ. Αυτά ήταν όλα τα empties που είχα να σας δείξω. Ήτανε για πρόσωπο και μακιγιάζ όπως σας είπα. Εάν θέλετε να δείτε και προϊόντα περιποίησης σώματος, το τελευταίο βίντεο με empties είναι προϊόντα περιποίησης σώματος, οπότε σας λέω εκεί πέρα την ολοκληρωμένη μου άποψη. Σας το έχω εδώ πάνω. Μπορείτε να το κλικάρετε, να μπείτε σε αυτό το βίντεο και να δείτε εκεί πέρα ποια προϊόντα χρησιμοποίησα από την αρχή έως το τέλος και έχω μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe γιατί κάνω βίντεο κάθε Κυριακή και κάθε Τετάρτη. Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα βίντεο, φιλιά πολλά!